Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Βρισκόμαστε πάντα στο Πελοποννησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είμαι ο Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος και συνεχίζουμε τις εκπομπές εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023. Οι εκλογές πλησιάζουν επικίνδυνα. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ στο στούντιο του PNA.gr με έναν άλλον υποψήφιο ή μάλλον με μια άλλη υποψήφια που πιστεύουμε ότι πρέπει να δείτε και να αξιολογήσετε θετικά σε αυτές τις εκλογές. Ο λόγος για μια νεαρή υποψηφιότητα, για μια γυναίκα, για μια επιχειρηματία, την οποία θα ανακρίνουμε δημοσιογραφικά σήμερα για να μπορέσουμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από μια πολύ ωραία κυρία. Σοφιάνα Τεριακή, η σημερινή καλεσμένη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ που ανταποκρίθηκες στην πρόσκληση του PNA για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Βλέπω ένα βαρύ βιογραφικό εδώ και δεν ξέρω πότε πρόλαβες να κάνεις τόσα πράγματα. Διαβάζω ότι είσαι ήδη 10 χρόνια επιχειρηματίας, είσαι διπλωματούχος διακοσμήτρια, αρχιτέκτονας, έχεις μια εξειδίκευση στον αστικό σχεδιασμό, θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, και ασχολείσαι και με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Πολλά πράγματα σε ένα. Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Ασχολούμαι με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ανήκω σε αυτή τη γενιά των 30, που αναγκαστικά επιλέγουμε το μέλλον μας, κατά κάποιο τρόπο. Έκανα τις σπουδές μου, επέλεξα να σπουδάσω αρχιτέκτονας, να ακολουθήσω το επάγγελμα του πατέρα μου και του παππού μου, που ήταν πολιτικός μηχανικός εδώ στο Δήμο Τρίπολης από τότε που ήρθε. Ουσιαστικά έκανα όλες αυτές τις σπουδές και τελικά καταλήγω εδώ να βάζω υποψηφιότητα. Και βλέπω ότι όλα αυτά που η διαδρομή που έχω κάνει μέχρι τώρα, νομίζω με οδηγεί κατά κάποιο τρόπο να τα εφαρμόσω και αυτά στο Δήμο. Νομίζω γι' αυτό είπα και ναι στην υποψηφιότητα αυτή, το να συμμετάσχω σε αυτό το συνδυασμό. Γενικά, μου αρέσει να ασχολούμαι με τα κοινά. Μέσα από την αρχιτεκτονική μπορείς να αντιληφθείς λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να φανταστείς μία πόλη πολύ διαφορετική και θα ήθελα να εφαρμοστούν ιδέες νέων ανθρώπων, σαν και εμένα, που επιλέγουν μετά από την όποια πορεία σπουδών ή δραστηριότητα, σε όποιο χώρο ανήκει ο καθένας, να ζήσουν, να κάνουν την οικογένεια εδώ, να γυρίσουν πάλι σε μια μικρή πόλη, γιατί η Τρίπολη είναι μια πολύ μικρή πόλη, αν σκεφτείς ότι είμαστε μια κουκίδα η Ελλάδα στο χάρτη. Εγώ έχω ζήσει στην Αγγλία, έχω ταξιδέψει στη Βαρκελόνη, έχω πάει στην Πίζα, έχω πάει στην Ιταλία, σε πάρα πολλά μέρη, από όπου έκανα διάφορες εργασίες, διατηρητικά κτίρια, πλατείες, όπου νομίζω ότι όλα είναι εμπειρίες που μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και στη δική μας πόλη. Και θέλω να ζήσω εδώ και θέλω και τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε μια πιο όμορφη πόλη. Γιατί αποτελείς την εξαίρεση? Γιατί εγώ μεγαλώνω 3 παιδιά, είναι φοιτητές και τα 3. Δεν πιστεύω ότι θα γυρίσουν στην Τρίπολη, δυστυχώς. Γιατί εσύ επέλεξες να γυρίσεις, να επενδύσεις στην Τρίπολη και να παραμείνεις, να κάνεις και την οικογένειά σου αύριο? Νομίζω ότι είναι συνειδητή η επιλογή. Είναι συνειδητή η επιλογή, ναι. Γιατί έχω φτάσει ήδη 36. Οπότε έχω συνειδητά επιλέξει να γυρίσω. Έχω ζήσει τα τελευταία 10 χρόνια περίπου από το 2014. Έχω κατάστημα στην Καλαμάτα με παπούτσια και δούλευα και ζούσα το χρόνο, ζούσα εκεί πέρα. Επιλέγω να γυρίσω στην Τρίπολη γιατί αγαπάω πάρα πολύ την πόλη μου. Γιατί εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ μεγάλωσα, αυτό είναι το γνώριμο μέρος μου και από όλες τις περιοχές που έχω μείνει, νομίζω ότι εδώ είναι και πιο ποιοτική η ζωή μας. Αλλά για να είναι ποιοτική, πρέπει να έχουμε και τις προσλαμβάνουσες, τις εμπειρίες, αλλά και να καλύπτονται οι ανάγκες μας, οι ανάγκες που χρειάζονται οι τριαντάριδες, η γενιά μου, μέσα από το Δήμο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις που θα ήθελα να καλυφθούν για να ζήσεις καλά. Πώς έρχεται η απόφαση να εμπλακείς με τα κοινά και να κατέλθεις υποψήφια με τον Γιάννη Σμυρνιώτη και την παράταξη Τρίπολη Ενωμένη μπροστά? Πώς ελήφθη αυτή η απόφαση? Μου το προτείνανε. Και νομίζω ότι αυτή... Είπες ναι αμέσως ή προβληματίστηκες? Προβληματίστηκα λίγο, γιατί πάντα υπάρχει ο ενδιασμός μήπως δεν πρέπει να διαλέξω πλευρά. Γιατί σε αυτή τη φάση, αυτές οι εκλογές έχουν μόνο 3 συνδυασμούς, που σημαίνει ότι χαρακτηρίζεσαι ή τέλος πάντων πολλώνεται η πόλη και πρέπει να επιλέξεις τον ένα ή τον άλλο. Το σκέφτηκα αρκετά,
Νομίζω ότι με εκφράζει ο συνδυασμός στον οποίο ανήκω. Έχει πολύ μεγάλο μέρος του συνδυασμού είναι νέοι άνθρωποι, σαν και εμένα, που αυτό σημαίνει ότι μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους, μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους και έχουν και άλλες ιδέες. Μπορούν να πάνε ένα βήμα πιο μπροστά σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πώς εφαρμόζονται στην πράξη. Θέλω πάρα πολύ να δω τη λειτουργία του Δήμου και πώς εγώ μέσα από τις γνώσεις μου μπορώ να βοηθήσω. Έχεις μία εξειδίκευση στον αστικό σχεδιασμό σαν αρχιτέκτονας. Θα ήθελα να μου πεις πώς κρίνεις και πώς σχολιάζεις τη λειτουργικότητα και την προσβασιμότητα της πόλης αυτή τη στιγμή. Επειδή έχεις και εικόνες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις. Να σου πω, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν θέλω μεγάλη συζήτηση. Ναι, όχι, γενικά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση το πώς σχεδιάζεις μία πόλη ή τέλος πάντων πώς κρατάς κάποια δεδομένα και μπορείς να αλλάξεις κάποια άλλα. Αυτό πάντα πρέπει να γίνεται όχι εις βάρος των κατοίκων, αλλά να δημιουργείς διαδρομές που θα τους εξυπηρετούν λίγο καλύτερα. Για μένα η Τρίπολη έχει δυσκολίες πολλές. Mm-hmm. Γίνονται βήματα, αλλά γίνονται μπερδεμένα, χωρίς πλάνο, χωρίς ένα γενικότερο σχεδιασμό. Ο καθένας προτείνει κάτι και κάνει μια πολύ μικρή εφαρμογή. Ή όταν υπάρχει μια μελέτη, αποσπασματικά αυτή η υλοποίηση. Ναι, ότι είναι αποσπασματικά και δεν είναι μέρος ενός συνόλου, γιατί γενικά θέλει φαντασία η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός. Εκτός και πάρα από πολλές, και συνεργασία πάρα πολύ μικρότητα. Άκουσα σε μια συνέντευξη ότι χρειάζονται κοινωνιολόγοι, χρειάζονται ψυχολόγοι για να φτιαχτεί μια σωστή μελέτη. Ναι, όπως σε μια οικοδομία, αν το λάβεις σε ένα πολύ μικρό κόσμο, σε μια πολύ μικρή εργασία, χρειάζονται πάρα πολλές ειδικότητες. Έτσι, αν σκεφτείς σε μια πόλη, προφανώς χρειάζονται όλες οι ειδικότητες που μπορείς να φανταστείς. Δεν είναι ο αρχιτέκτονας. Ο αρχιτέκτονας είναι, ας πούμε, ο συντονιστής, ναι. Ίσως ο συντονιστής. Αλλά σίγουρα θα ασχοληθούν όλοι. Ακόμα και marketing πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, όταν σχεδιάζεις μια πόλη που θες να την πας πιο μπροστά, πρέπει να έχεις ένα στόχο. Ποιον θες να προσελκύσεις και ποιον θέλεις να εξυπηρετήσεις. Και δεν εννοώ οικονομικά ή συμφέροντα, αλλά στους κατοίκους. Όταν θες να φτιάξεις μία πλατεία, να λες ότι ανακαινίζω πάρκα, ανακαινίζω πλατείες, βάζω παιδικές χαρές, η παιδική χαρά ποιον θα αφορά. Θα αφορά νήπια, άρα θέλει άλλες μοκέτες, άλλο εξοπλισμό που θα αφορά αυτή την ηλικία. Αν θέλεις ένα πάρκο ή μια παιδική χαρά για παιδιά δημοτικού, θέλεις άλλο εξοπλισμό. Και νομίζω ότι σε μια πόλη πρέπει να τα έχεις όλα. Και για βρέφη, και για δημοτικό, και για παιδιά που θα είναι 15-20 και θα θέλουν ένα χώρο για να εκφραστούν, που θα έχουν ίσως roller skate ή οτιδήποτε που θα θέλει. Ή τώρα αυτή την καλλιστενική γυμναστική που γίνονται δράσεις, αλλά δεν είναι στην ποιότητα και στο στάδιο στο οποίο θα πρέπει να φτάσουν. Βλέπω εδώ κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον στο βιογραφικό σου. Λέει ότι η διπλωματική εργασία του πτυχίου σου ήταν η ανακαίνιση και η αποκατάσταση της βίλας του Τουρκοβασίλη στην Τρίπολη και η μετατροπή της σε πολιτιστικό κέντρο και πάρκο αναψυχής. Κατά πόσο είναι εφικτό αυτό? Είναι ιδιαίτερως εφικτό. Μπορεί το κτίριο να είναι πολύ μικρό, αλλά πλέον έχουμε τα μέσα να κάνουν στις υπόγειες κατασκευές χωρίς να πειράξει το εξωτερικό κτίριο. Το εξωτερικό περίβλημα του κτίριου είναι ένα περίβλημα, το οποίο θα το ανακαινείς, θα το αγαπήσεις και θα το ρετουσάρεις, χωρίς να καταστρέψεις καθόλου τον εξωτερικό του χαρακτήρα. Άλλωστε είναι ένα διατηρητέο κτίριο και απαγορεύεται να το αγγίξεις. Και μετά να του προσθέσεις ίσως άλλα εξωτερικά κτίρια που θα καλύπτουν τις δράσεις που θα θες εσύ και υπόγεια να φτιάξεις ακόμα και πάρκινγκ, ακόμα και χώρο εκδηλώσεων, ακόμα. Αυτή ήταν μία διπλωματική εργασία η οποία έγινε πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουνα εγώ 20 χρονών. Ήταν στο πρώτο μου πτυχίο στη διακόσμηση, από τότε αγάπαγα. Αλλά η Βίλα Τουρκοβασίλη είναι ακόμα έτσι. Και η Βίλα Τουρκοβασίλη είναι ακόμα έτσι. Και την ξεκινάνε, αλλά δεν βλέπεις να γίνεται ούτε μία εργασία, ούτε καν καθάρισμα. Πήγανε και διώξαν τα δέντρα, τα οποία για μένα είναι παρκοτσέπης, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα πράσινο το οποίο το χρειάζεται. Μπορεί να είμαστε μια πόλη που περικλειζόμαστε από δέντρα, αλλά στον αστικό τόπο δεν έχουμε πολλά πάρκα. Έχουμε δύο. Άρα χρειαζόμαστε να έχουμε
και αυτό για κάποιους ανθρώπους, για ειδικές ομάδες, όπως είπα πριν, που θα θέλανε να το επισκεφθούν. Σοφιανά, θα ήθελα να μου πεις τι πρέπει να κάνει η πόλη για να γίνει πόλος έλξης για τους νέους, να ξαναγυρίσουν οι νέοι πίσω. Είναι στα πλαίσια του σχεδιασμού, του ενός συνολικού σχεδιασμού. Νομίζω ότι... Πολλοί μου λένε προσέλκυση επενδύσεων, νέες θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι είναι, ναι, έτσι, νομίζω ότι βασικές είναι βασικές προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή έρχονται επενδύσεις. Πρέπει η πόλη μας να τις εκμεταλλευτεί. Είναι αυτά τα δύο, οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες που νομίζω έρχονται και θα έρθουν και θα φέρουν πολύ κόσμο, ο οποίος θα είναι και κόσμος επιστημονικός και θα έχει άλλες προσλαμβάνωσες. Ακόμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα θέλουν να έρθουν σε μια πόλη η οποία θα έχει παιδικούς σταθμούς, θα δημιουργήσει και άλλες θέσεις εργασίας. Αυτοί θα έρθουν για να δουλέψουν σαν επιστημονικό προσωπικό και θα πρέπει η ίδια η πόλη να τους καλωσορίσει και να τους δώσει αυτά που είχαν στις δικές τους πόλεις. Που είναι διάφορα επαγγέλματα άλλα που έρχονται μας. Επειδή ο χρόνος πιέζει, θα ήθελα να κλείσουμε με την πιο δύσκολη ίσως ερώτηση. Γιατί κάποιος να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές τη Σοφιάνα την Κυριακή? Υπάρχουν κάποιοι λόγοι? Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω μάθει να εργάζομαι. Κάνω σίγουρα ταυτόχρονα 2-3 επαγγέλματα αυτή τη στιγμή. Έχω το χρόνο γιατί για να επιστρέψω στην Τρίπολη αφήνω μια μου αγάπη που είναι το κατάστημά μου στην Καλαμάτα, το κλείνω. Και νομίζω ότι έχω το χρόνο, το μεράκι και θέλω να βοηθήσω την πόλη. Νομίζεις ότι με αυτό το και μήνυμα... Και μπορώ. Ναι. Με αυτό το μήνυμα πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θες να πεις κάτι άλλο, γιατί ο χρόνος πιέζει, δεν θα μπορέσει να δεις πολύ κόσμο μέχρι και τις εκλογές. Θέλω να με επιλέξετε. Νομίζω ότι με αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης θα σας εκπροσωπήσω αντάξια. Θα είμαι μια νέα... ένα νέο πνεύμα που θα βοηθάει, θα πάει την πόλη μας παρακάτω, θα τη φέρει στο 2024 που πρέπει να είναι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αρκετά χρόνια πίσω σαν πόλη, και νομίζω ότι μπορώ και θέλω να πάμε μπροστά. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη τις τελευταίες μέρες, να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό. Ο μπαμπάς σου ήταν ο αείμνηστος πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Τεριακής και η μητέρα σου είναι η γνωστή φαρμακοποιός, η Ελένη Ιρέλια. Δύο ογκόλοι, θα έλεγα, ο καθένας στο κομμάτι του και νομίζω ότι είσαι πολύ τυχερή που έχεις αυτούς τους γονείς. Νομίζω ότι ξεκινάς με πολύ καλές προϋποθέσεις. Δεν ήθελα να ξανααναφερθώ σε αυτά. Νομίζω ότι είναι από τα δεδομένα. Είναι μια ιστορική παρακαταθήκη που κρατάω εγώ μέσα μου. Είναι εμπειρίες μου από τα παιδικά μου χρόνια, με τον μπαμπά μου, με όλα τα έργα που είχε ασχοληθεί ο ίδιος. Και ο μπαμπάς είχε ασχοληθεί με τα κοινά. Με τα κοινά, με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Και θυμάμαι ότι ήμουν σχεδόν πάντα μαζί του σε όλες τις εργασίες. Ακόμα και στο θεατράκι του Αγιώργη, στα θεατράκια των δημοτικών. Θυμάμαι την αγωνία του για το θεατράκι του Αγιώργη, τώρα ναι. Και μετά τη γνώση που είχε με το φυσικό αντιχείο που φτιάξαμε στο θεατράκι του Αγιώργη, που επίσης νομίζω ότι είναι ένα έργο που έχει μείνει κάπου στη μέση. Δεν έχει, δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές δίπλα στο θεατράκι, ναι, για τους ανθρώπους που πάνε, για τους ηθοποιούς που το επισκέπτονται. Ναι, χρειάζεται και χρειάζεται και εκεί μια συμπληρωματική βελτίωση, που είχε, μάλλον είχε και αυτό κάποια προβλήματα, γι' αυτό δεν συνέχισε. Δεν ξέρω, βρήκε αντιστάσεις προφανώς. Τέλος πάντων, ναι, και έχω και από την άλλη μεριά έχω τη μητέρα μου, είναι φαρμακοποιός, που σημαίνει ότι ακούμε καθημερινά τα παράπονα που έχει ο πολίτης της Τρίπολης, ο δημότης μας, και νομίζω ότι από όλους παίρνω κάτι. Ήρθε η ώρα όλα αυτά που ακούς να τα μαζέψεις, να τα μαζέψουμε, να τα μεταφέρεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν ξέρω τι θα εφαρμοστεί, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να κάνω τα δυνατά δυνατά, με σύγχρονους τρόπους, με σύγχρονες σκέψεις και με σύγχρονες παρεμβάσεις κυρίως, να δημιουργήσουμε πράγματα και για να πάμε μπροστά. Και να προσθέσω εγώ και με φρέσκο αέρα. Με φρέσκο αέρα. Τον οποίο το χρειάζεται πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο. Ελπίζω ότι μπορώ να εκφράσω αυτούς τους ανθρώπους εγώ. Καλή επιτυχία. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ Ανίκη και σε όλους εσάς. Ήταν η Σοφιάνα Τεριακή, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη Τρίπολη Ενωμένη Μπροστά του Γιάννη Σμυρνιώτη. Εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.